Χέρι, πες μας τι έγινε ακριβώς. Πήγε να του κόψει το νερό. Πήγε να του κόψει το νερό χθες μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, διότι ο ιδιοκτήτης αυτής της κατοικίας, με βάση τουλάχιστον όσα ισχυρίστηκε ο Κοινοτικός Σύμβουλος, χρωστούσε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να υποκριωθεί κάποιος να πληρώσει το νερό, να του το κόβουν δηλαδή. Αλλά με κάποιον τρόπο αυτός θα πρέπει να πληρώσει, φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω, λέω, αν είναι τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου που πηγαίνουν εκεί τις Κυριακές το πρωί για να κόψουν το νερό σε μια κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, είναι υποδερεύνηση το περιστατικό. Υπάρχουν ισχυρισμοί. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτούς. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Μα εντάξει, με αυτόν τον χαμόγελο όπως που κάνεις, δεν γίνεται να μας αφήνεις εμάς με τις απορίες που έχουμε. Γιατί το χαμόγελό σου και οι εκφράσεις του προσώπου σου μας λένε πράγματα. Που δεν τα λένε τα υπάρχουν και άλλα στη μέση, Κατερίνα. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι είναι συριακής καταγωγής ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ενδεχομένως να έχει παίξει και αυτό το ρόλο του. Αλλά εντάξει. Πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση για να δούμε τι λέει κάθε πλευρά. Και όχι από πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να διασταυρωθούν στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, ο 32χρονος είχε χρέη, χρωστούσε στο Κοινοτικό Συμβούλιο λογαριασμούς του νερού, δεν τους είχε πληρώσει. Πήγε χθες στο μέλος του Κοινοτικού Συμβούλιου να του αποκόψει το νερό, του επιτέθηκε με το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στην παλάμη. Συνελήφθη χθες βράδυ ο 32χρονος. Α, τον πέτυχε κιόλας. Νόμιζα ότι δεν ναι, είχαν... Φέρει ένα ελαφρύ τραύμα στην παλάμη του χεριού το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, του έγινε σειραφή. Και επέστρεψε στο χωριό του και ο 32χρονος συνελήφθη χθες βράδυ από την αστυνομία. Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια υπόθεση έτσι λίγο... Ναι, και από την άλλη, καταλαβαίνω και αυτό που λες, από την άλλη δεν είναι και αυτός ένας τρόπος έτσι ώστε να διώχνουμε τους ανθρώπους που δεν θέλουμε στο σπίτι μας, ενώ, ναι, δεν ξέρω με το μαχαίρι, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, Κατερίνα, δεν μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές είτε με μαχαίρια είτε με τα όπλα. Ναι, ναι. Είτε να οδηγούμε τα αυτοκίνητα εναντίον οποιοδήποτε άλλου, γιατί έχουμε διαφορές μαζί του. Περίμενε. Γιατί μπορεί να μπερδέψουμε τον γκάζι με το φρένο όμως. Περίμενε, να δούμε και εκεί τι παίζει. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά δεν σε κάθε... είναι...